Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, το οποίο επίσης μεγάλο Σάββατο πέρασε και δεν ακούμπησε. Είναι αυτή η συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε εφημερίδα τα παραπολιτικά, στο δημοσιογράφο Κώστα Παπακλιμίτζο, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι επιδίωξε κατά την Πρωθυπουργία του ένα ειλικρινές πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου, σωστό, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το βασικό ζήτημα, το οποίο αποτέλεσε και την αιστεία των διαφορών μας με την Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η διατύπωση πέρασε από πολλούς στον ντούκο. Όχι από όλους. Και υπήρξαν αναλυτές που είπαν ότι είναι σε συνέχεια της αντίληψης περί διπλωματίας των σεισμών, και παρότι ο κύριος Σοϊλού, ο Υπουργός Εσωτερικών, που είδε τον κύριο Μηταράκη, σας θυμίζω, εχθές μιλώντας σε μέλη του κόμματός του, είπε ότι η Δυτική Θράκη είναι δική μας, είναι τουρκική. Λοιπόν, θαλασσίων ζωνών. Ένας εξ αυτών, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Όσλο και έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του, ασχολείται εντόνως στην αρθρογραφία με τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Παναγιώτης Παύλος, αρθρογράφησε σήμερα το άρθρο του, υπάρχει και στη Νέα Κρήτη, και αρθρογράφησε διότι αυτός ο πληθυντικός περί οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αν δεν είναι φραστικό λάθος, αλλά επαναλαμβανόμενο πόσες φορές μπορεί να είναι φραστικό, ανοίγει μια άλλη πόρτα. Διότι οι θαλάσσιες ζώνες, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ, είναι και τα χωρικά ύδατα και η συνορεύουσα και η ΑΟΣ, παύλα η υφαλοκρηπίδα, αν και για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, η ΑΟΣ περικλεί πλέον και τις πρόνοιες υφαλοκρηπίδας. Τα λέω αυτά διότι την προηγούμενη εβδομάδα και εμείς αναρωτιόμασταν πού πετάει μετά τη διπλωματία των σεισμών, μέχρι πού πετάει πολεμική αεροπορία, πώς πετάει και γιατί οι Έλληνες πολιτικοί απέφυγαν ευλαβικά τις παραδοσιακές κάθε χρόνο επισκέψεις στα φυλάκια των ελληνικών, ιδίως ακριτικών νησιών, και πέσαν να μας φάνε, όπως φαντάζομαι θα πέσαν να φάνε και τον κύριο Παύλο για το άρθρο του. Καλημέρα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο κύριος, κύριε Σαχίνη, μάγος είστε φαίνεται. Πολύ σωστά το είπατε. Έχετε θίξει πολλά και να ξεκινήσω. Ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο πριν πάμε στο θέμα θαλασσίων ζωνών, γιατί άκουσα και τον προηγούμενο προσκεκλημένο σας. Και να πω συμπληρωματικά ότι όντως υπάρχει θέμα με την διαχείριση την διοικητική στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρκεί να λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι η πρεσβεία μας στην Καμπέρα, η οποία αφορά ελληνισμό, αν δεν κάνω λάθος, όλης της Οκεανίας περίπου 150.000 ψυχές, έχει μόνο 5 ανθρώπους συνολικά προσωπικό, διπλωματικό και διοικητικό. Ενώ έχουμε πρεσβείες στην Ευρώπη, Βερολίνο, Βρυξέλλες, σε μεγάλες πρωτεύουσες, οι οποίες πρεσβείες απασχολούν δεκάδες και διπλωματών και διοικητικών και άλλων στελεχών, είτε μετακλητών είτε ντόπιων υπαλλήλων. Και είναι εντυπωσιακό πια, όταν αναλογίζεται κανείς τι στην ευχή διακυβεύεται τόσο σημαντικό στα διευθυντήρια, για να θυμίσω και τον περίφημο όρο που ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει σε εκείνη την μοναδική συνέντευξη προς το τέλος της ζωής του από τις Βρυξέλλες, τι πια το τόσο σημαντικό διακυβεύεται σε αυτά τα διευθυντήρια, ώστε πρέπει το Υπουργείο των Εξωτερικών μας να διαθέτει τόσο προσωπικό εκεί και να έχει σε άλλες ζωτικές για τα εθνικά συμφέροντα, εάν φυσικά η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν ανάλογη της Οθωμανικής αναθεωρητικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, που όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα στο Σουδάν έχει ζωτικά συμφέροντα. Αναθυμίσω ότι στην Αφρική οι τουρκικές επιχειρήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, και διπλωματικές και εμπορικές. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και δεν ξέρω πράγματι αν σε εκείνο το χειρόγραφο σημείωμα το οποίο είχα τη δώσει στον κύριο Δένδια στο Όσλο πέρυσι, όπου του έλεγα χαρακτηριστικά ότι πρέπει οπωσδήποτε να στείλετε εμπορικό ακόλουθο και στο Όσλο και στην Κοπενχάγη, διότι υπάρχει μόνο ένας, αν δεν κάνω λάθος, στη Στοκχόλμη. Μιλάμε δηλαδή για μια Σκανδιναβία, μια περιοχή που αν μη τι άλλο, εφόσον δεν είναι hot spot, να το πω έτσι, σε επίπεδο πολυμερών και διμερών σχέσεων, θα έπρεπε να έχει την εμπορικό σκέλος των πρεσβειών, αυτό το κομμάτι της διπλωματίας, ως κόρυν οφθαλμού. Mm-hmm. Αυτές οι χώρες είναι πάμπλουτες. Λοιπόν,
Φεύγοντας από αυτό, επίσης ένα σχόλιο ήθελα να κάνω όσον αφορά την αναφορά της παρουσίας με τον Υπουργό των Εξωτερικών στην Ήμβρο προχθές του υποδιοικητού της ΕΕΠ. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πιο απλά. Η Ελλάδα και ο τρόπος που η πολιτική και η διοίκηση στην Ελλάδα διεξάγεται, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο φίλος του φίλου και τα κριτήρια πολλές φορές που εφαρμόζονται είναι τα ίδια αξιοκρατικά με όλο το ευρύτερο πλαίσιο. Ο κύριος Σεραπτάκης δεν είναι τόσο πρόβλημα. Είναι σύζυγος της κυρίας Σουλτανοπούλου. Η κυρία Σουλτανοπούλου ήταν πρόξενος επί σειρά ετών στην Κωνσταντινούπολη. Δεν το θεωρώ δά και τόσο πρόβλημα. Η ίδια ήταν παρούσα εκεί και εύλογα. Οπότε ήταν και ο σύζυγός της μαζί, ο οποίος προφανώς φαντάζομαι έχει εξίσου φιλικές σχέσεις με τον κύριο Υπουργό. Κλείνω αυτό το σχόλιο και έρχομαι τώρα στο επίμαχο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Κοιτάξτε, εσείς καλά το είπατε, οι φίλοι και οι φίλες και οι σύζυγοι καλά το λέτε, αλλά με συγχωρείτε, αλλά την περασμένη εβδομάδα πριν πάτε στις θαλασσίες ζώνες, κύριε Παύλο μου, ένα απλό ερώτημα στο καθήλυνα αρμόδιο, αλλά Χωάνι τελικά όπως αποδεικνύεται, δημοσιογραφικό μέσο που είναι το Twitter, που όμως έγινε μια μαύρη τρύπα τελικώς, και πέφτουν πάνω σε φάνε. Δηλαδή, λες, παιδιά, πώς μέχρι πού και πώς πετάει η πολεμική αεροπορία μετά την έναρξη διπλωματίας των σεισμών και γιατί το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ως ήθιστε και για λόγους συμβολισμού, φέτος απέφυγε τα φυλάκια των νησιών και δι' των ακριτικών. Λοιπόν, χρειάστηκε να περάσει μία εβδομάδα για να επιβεβαιωθεί ότι όντως έτσι συμβαίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι τα πάντα στο βωμό της επικοινωνίας, κύριε Παύλο μου, και εκεί στο Όσλο το ξέρετε καλύτερα και με θετικό και με αρνητικό τρόπο. Δεν γίνεται να είναι όλα στο βωμό της επικοινωνίας. Και οι δημοσιογράφοι, αυτή είναι η άποψή μου, οφείλουν να ρωτάνε, αρέσει ή δεν αρέσει. Αυτή είναι η δουλειά τους, να ρωτάνε. Αυτό ακριβώς έτσι είναι. Μάλιστα, εγώ και σήμερα μέχρι και σήμερα το πρωί λάμβανα αντιδράσεις για την τοποθέτησή μου, κατηγορούμενος ότι δήθεν αγνοώ τα πράγματα κτλ. Ναι, σύμφωνοι. Η Ανδραβίδα και ο Άραξος, για να απαντήσω έμεσα σε έναν φίλο, είχαν κανονικό εκπαιδευτικό πτυτικό σχέδιο, αλλά με συγχωρείτε, η Ανδραβίδα και ο Άραξος δεν στέλνουν κατά κόρον και κατά πρώτον αεροσκάφη στο Ανατολικό Αιγαίο για αναχαιτήσεις. Είναι άλλες βάσεις οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τις αναχαιτήσεις. Και εξάλλου η Ανδραβίδα και ο Άραξος είναι από την πλευρά των ήδη επεκταθέντων χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο και της ήδη οροθετημένης ΑΟΣ. Παραμένει λοιπόν το ζήτημα και πολύ σωστά το λέτε και εγώ με λύπη διαπίστωσα, διότι όπως ξέρετε έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς το Καστελόριζο, το οποίο προσπαθώ να προβάλλω με κάθε τρόπο κατά το μέτρο της δυνάμεώς μου. Δεν είδαμε τίποτα εκεί. Και μάλιστα υπήρξαν και υπονοούμενα από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθόλου ευυπόληπτοι και γνώστες των πραγμάτων και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, διότι δεν μπορούμε διαρκώς να εκθέτουμε ανθρώπους επειδή κάποιοι ανώνυμοι μισθοδοτούμενοι από διάφορες υπηρεσίες πρέπει να παίξουν ένα παιχνίδι. Ούτε είμαστε ανόητοι να εκθέτουμε τα ονόματά μας όταν βγαίνουμε δημόσια και πολύ καλά κάνατε και εσείς και θίξατε αυτό το ζήτημα και λέμε ότι κοιτάξτε, εδώ έχει γίνει κάτι. Και το ότι η Ελλάδα είναι γεγονός αυτό το Πάσχα, είχε εντολή, γιατί δεν είναι και τίποτα μαγικό, λίγο ευφυΐα χρειάζεται. Πηγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, συναντιέται με τον Ακάρτα, είπαμε και την προηγούμενη φορά, η στάση και μόνο του σώματος και το γεγονός ότι δεν απήντησε στην σαφέστατη, στον σαφέστατο υπενιγμό του ΑΚΑΡ ότι το Αιγαίο είναι η θάλασσά μας φιλίας και συνεργασίας. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ το δικό μου το χωράφι πρέπει αναγκαστικά να το μοιραστώ με τον γείτονα γιατί ο γείτονας το θέλει ή γιατί δεν κατάφερε να το πάρει το 1922, μας πέταξε μόνο στα νησιά, ας πούμε, από τη Μικρασία. Αυτό είναι το λεπτολογικό, το σκεπτικό. Και επομένως, είναι προφανές ότι εκεί συμφωνήθηκε, αν όχι πιο πριν αν θέλετε, διότι μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καλίν, που και πάλι καλή του η ώρα βγαίνει και μας ειδοποιεί και μας λέει ότι εντάξει οι σεισμοί ήταν ένα γεγονός, αλλά εμείς τα έχουμε κουβεντιάσει από πριν. Υπήρχαν συνεννοήσεις 20 μέρες πριν τους σεισμούς, αν όχι πολύ περισσότερο. Επομένως, πρέπει να είναι κανείς το λιγότερο αφελής για να μην εντάξει το γεγονός της μη παρουσίας πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στα ακριτικά νησιά. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο οποίος καλή του ώρα και πραγματικά ίσως είναι ο πιο άξιος που μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε, πήγε όταν εγώ είδα ότι ξεκίνησε από Θράκη για να φτάσει μέχρι Δράμα και μετά
ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία από το κελί του Αγίου Όρου στο περίφημο. Εκεί κατάλαβα, λέω, αυτό είναι, δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Για πάμε τώρα στο κύριο Σμενού, και εννοώ το άρθρο σας με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου επικεντρωθήκατε και ορθώς κατά τη γνώμη μου, όχι σε όλα τα άλλα, αλλά σε αυτή την επίκληση και τη χρήση πληθυντικού περί μίας διαφοράς που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζώνων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπήρξαν αίτια και αφορμές για να αναγκαστώ να κάνω αυτή την παρέμβαση. Το αίτιο είναι το γεγονός ότι μόλις το διάβασα, αμέσως μου χτύπησε καμπανάκι, γιατί θυμήθηκα ότι στις 25 Ιανουαρίου του 2021 ο Πρωθυπουργός είχε κάνει ακριβώς την ίδια, είχε χρησιμοποιήσει ακριβώς την ίδια διατύπωση με την Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την κυρία Φλωράν Σπαλή, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και επομένως, λέω, δεν είναι δυνατόν μέσα σε 24 μήνες αυτό απλώς να εξακολουθεί να είναι ένα σφάλμα. Και η αφορμή ήταν ότι, μιλώντας με ανθρώπους, και δεν χρειάζεται να αναφέρω πάλι ποιους, κατάλαβα ότι και ο δημοσιογράφος που έθεσε το ερώτημα, να το πω έτσι λίγο κομψά, δεν το έβγαλε από το δικό του μυαλό. Επομένως, αναγκάστηκα μεγάλο Σάββατο να αφήσω τις διακοπές μου και την προσωπική μου ευχαρίστηση και ξεκούραση και να κάτσω συστηματικά να αναδείξω το προφανές. Γιατί ξέρετε, οι αντιδράσεις και τα επιχειρήματα ενάντια σε αυτό το κείμενο βασίστηκαν στο ότι, αν είναι δυνατόν, τι ψάχνει να βγάλει από τη μήγα ξύγι. Και λέω, κύριοι, αυτό ήθελα να πω στον Έλληνα αναγνώστη, στον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός του κύρους του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι καταλαβαίνει κανείς, να προβαίνει το δις εξαματήν με έναν τέτοιο τρόπο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι απλώς αυτό είναι μια τσαπατσουλιά του επιτελείου του. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, και εγώ δεν γράφω ως ένας που αμείβεται από κάποια υπηρεσία για να προωθεί τα συμφέροντα του οποιοδήποτε κόμματος βρίσκεται στην εξουσία. Mm-hmm. Δεν έχω εγώ καμία κομματική προτίμηση. Με ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα. Επομένως, εγώ γράφω ως επιστήμονας και άρα είχα χρέος να καθίσω και να δείξω τι σημαίνει ο όρος θαλάσσιες ζώνες. Ο όρος θαλάσσιες ζώνες σημαίνει ξεκάθαρα αυτά τα τέσσερα πράγματα που αναφέρεται, συν, όπως λέει η Αμερικανική Οκεανική Υπηρεσία και Διοίκηση, τον αέρα, αλλά αυτό, και τις ανοιχτές θάλασσες, αλλά αυτό δεν μας αφορά στην περιοχή της Μεσογείου. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα πράγματα δεν είναι δυνατόν να τα αναφέρεις έτσι με ένα τσουβάλιασμα, ακόμη και αν δεν το κάνεις με πρόθεση, με δόλο. Εγώ θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν το κάνει με δόλο και πρόθεση. Πλην όμως, οι συνεπαγωγές αυτής της κατ' επανάληψη διατύπωση είναι επικίνδυνες και μη αποφεύξιμες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όταν εσύ λες ότι εγώ έχω να συζητήσω με την Τουρκία θαλάσσιες ζώνες, αφενός ο Τούρκος καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοείς, αφετέρου δεν μπορείς να βασίζεσαι στο γεγονός ότι κάποιοι θα πούνε ότι εμείς μπλοφάρουμε εδώ, γιατί ξέρουμε ότι ο Τούρκος δεν θα δεχθεί την Άγκλος, δεν θα δεχθεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και άρα δεν πρόκειται να δεχθεί την Χάγη. Είναι σχεδόν, αν όχι ανόητο, τουλάχιστον επιπόλαιο και αφελές, να μην θωρακίζεσαι σε τέτοια θεμελιώδη ζητήματα και να αφήνεις με τσαπατσουλιά και προχειρότητα πράγματα τα οποία μπορεί με να ξεκινήσανε από την Μανδρίτη και τον Κώστα το Σιμίτη, όπου εκεί υπόθηκε το περίφημο ότι έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο. Αλλά δεν μπορούμε σήμερα να συνεχίζουμε αυτή τη γραμμή, να την χρεώνουμε στον Κώστα το Σιμίτη και ταυτόχρονα να την διαιωνίζουμε. Γιατί τότε το λιγότερο που ένας στοιχειωδός σκεπτόμενος άνθρωπος θα καταλάβει είναι ότι η περίφημη διατύπωση «Τα ορφανά του Σιμίτη» μόνον ψευδής δεν είναι στη σημερινή κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Παύλο, ασφαλώς και καταλαβαίνω. Και τα μόνα δικαιώματα που έχει η Τουρκία και που έχει στο Αιγαίο είναι μέχρι τα 3 ναυτικά μίλια από τις ακτές της. Ό,τι δηλαδή έχει υπογράψει η συνθήκη της Λοζάνης. Για να τα λέμε, να τα βρίσκουμε και να καταλαβαινόμαστε. Μέχρι εκεί, πέραν των 3 ναυτικών μιλίων, έχει παραιτηθεί κάθε δικαιώματος
στη συνθήκη. Γι' αυτό θέλει να την αλλάξει κιόλας. Και εμφανίζει μια στρατηγική βάθους αναθεωρητική. Όμως εδώ το θέμα είναι είμαστε εμείς. Και προσέξτε τώρα, ακόμη και λεκτικό λάθος δικαιούται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα πάω πιο βαθιά. Ή δικαιούται ο Ερντογάν, ή δικαιούται ο Κιλιτζάρογλου να πει: έλα εδώ. Αφού λοιπόν συζητάς να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, τότε και το δικαίωμά σου να επεκτείνεις, που είναι δικό σου δικαίωμα, μονομερές, έως 12 ναυτικά μίλια, ξέχασέ το. Αφού συζητάς για θαλάσσιες ζώνες, θα έρθεις να το συζητήσουμε και αυτό. Κάνω λάθος? Ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας προφανώς ευχαρίστως συμπεριλαμβάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, μολονότι ζούμε αυτό το περίφημο κλίμα της ειρήνευσης με την Τουρκία, καμία από τις αξιώσεις των Τούρκων δεν έχει αναιρεθεί. Δηλαδή, ο Τσαβούσογλου επανέθεσε το θέμα του. Πολύ σωστά είπατε, ο Σοϊλού είπε η Δυτική Θράκη είναι δική μας, και θα έρθω, γιατί θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό αργότερα. Ο Καλίν, όπως πολύ σωστά είπατε την προηγούμενη φορά, βλέποντας ότι υπάρχει περιθώριο, η Τουρκία, ξέρετε, δεν πρόκειται να σταματήσει. Βλέποντας ότι υπάρχει περιθώριο, σου λέει Κάζους Μπέλι και ανατολικά της Κρήτης, όπου εκεί η Τουρκία δεν είχε κανένα συμφέρον. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αύριο, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούσαμε να πούμε ότι νοτιοδυτικά της Μεγίστης, του συμπλέγματος όλου, νοτιοδυτικά και νοτίως της, και σε έναν βαθμό και ελαφρώς νοτιοανατολικά της Ρόδου, όλη η Κάρπατος, όλη η Κάσος, όλη η Ανατολική και Νότια Κρήτη, 12 ναυτικά μίλια. Δεν ολοκλείται κανείς. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα σε περιοχές του Αιγαίου όπου οι αποστάσεις είναι μικρότερες, όπου και εκεί φυσικά δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι εκεί πάει κανείς με τη μέση γραμμή. Σωστά. Δηλαδή αυτό το παραμύθι του μαξιμαλισμού που μας κατηγορούν κάποιοι, θα πρέπει να το σταματήσουν. Δεν μετέχουν αυτοί του κοινού λόγου, όπως λέει ο Ηράκλητος, περισσότερο από εμάς, και ούτε είναι περισσότερο γνώστες των κινδύνων, αν θέλετε, ή περισσότερο πατριώτες από τους υπόλοιπους. Αυτά τα παραμύθια θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Εδώ υπάρχει τα πατσουλιά, υπάρχει αφέλεια, για να μην πω ότι υπάρχει δόλος. Και να σας πω και κάτι, αν ήταν μόνο οι θαλάσσιες ζώνες και αυτή η διατύπωση, θα σας έλεγα, κύριε Σαχίνη, πάει στην ευχή αυτό. Εδώ υπάρχουν και κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια, έτσι. Και δεν εννοώ φυσικά το γεγονός ότι η Τουρκία κατάφερε και πήρε κάποιες μικρές αναβαθμίσεις στα F-16, γιατί αυτό από χθες, ας πούμε, κυκλοφορεί ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι αμεληταίο, μολονότι... Είναι όμως κάτι. Είναι αμεληταίο, έχετε δίκιο. Δείχνει κάτι όμως από το μεγάλο παίκτη της ΗΠΑ. Δεν θέλει να δυσαρεστήσει κανένας σε αυτή τη φάση. Ωραία. Δεν είναι όμως το μείζον. Έχετε δίκιο. Δεν είναι... Δείχνει και ότι η Τουρκία πιέζει για να μπορέσει να τους πει ότι εγώ θα σας άρω το βέτο μου για την Σουηδία. Μάλιστα. Αλλά δείχνει και κάτι που μας ενδιαφέρει εδώ άμεσα σε σχέση με τη συζήτηση. Εγώ βλέπω ότι δείχνει ότι η πρωτοβουλία Μενέντες και του περιβάλλοντος του Μενέντες, με όσα πίθανα είπε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν, εγώ θεωρώ, και θα σας το πω ευθέως, ότι από κάποιους κύκλους στην Ελλάδα αυτή η πρωτοβουλία χτυπιέται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εμείς αυτή τη στιγμή να λέμε ότι, να σας πω κάτι, δώσαμε το λαύριο. Δηλαδή η Τουρκία ζητούσε αυτό το πράγμα επίμονα με το λαύριο, και εμείς το υλοποιήσαμε. Εννοείται τον καταβλισμό τον κουρδικό. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Το ότι δεν στέλνουμε πολιτιακή ηγεσία στα νησιά του Κρητικού Αιγαίου, επί της ουσίας ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εμείς λέμε, μάλιστα κυρία Τουρκία, δεν θέλω να σε ενοχλήσω, και όντως δεν θα στείλω εγώ εκεί πέρα για να μην ενοχληθείς. Αλλά αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Ότι υποτάσσομαι στην δική της λογική. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα, αφού σας καλημερίσει. Όταν είναι εκφρασμένη, κύριε Παύλο, λέει, η άποψη της κυβέρνησης περί κόκκινης γραμμής διαστόματος Γεραπετρίτη στα 6 ναυτικά μίλια, δεν είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα τεθούν και θέματα, και όχι το ένα και μοναδικό που έχει να κάνει με την ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα? Δεν θα τεθεί και θέμα χωρικών υδάτων όταν εμείς οι ίδιοι μιλάμε περί κόκκινης γραμμής στα 6 ναυτικά μίλια? Μα φυσικά και θα τεθεί. Ο κύριος Γεραπετρίτης εκεί έκανε τεράστιο τραγικό λάθος. Θα έπρεπε να πει: η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι η διαφύλαξη του δικαιώματος του μονομερούς επέκτασης της εθνικής κυριαρχίας στα 12 ναυτικά μίλια. Εγώ το έγραψα λίγο προκλητικά στο κείμενο, λέγοντας ότι για να καταλάβει ο απλός πολίτης τι σημαίνει εθνικά χωρικά ύδατα και πόσο εθνικό έδαφος είναι, είναι εξίσου έδαφος άσκησης εθνικής κυριαρχίας όσο είναι
και το ρετυρέ του Πρωθυπουργού στο Κολωνάκι. Ποια είναι τα άλλα λοιπόν που ακόμη δεν έχουν αναδειχτεί και που σας προβληματίζουν? Κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα βλέπω ότι η Ελλάδα δίνει πράγματα στην Τουρκία. Δίνει πράγματα. Έδωσε τον IMO. Παρά τις όποιες προσπάθειες να διασκεδαστεί το αποτύπωμα αυτής της ενέργειας. Κλείνει το στρατόπεδο στο Λάβριο. Φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι στην Αθήνα υποβαθμίζουν με το δικό τους τρόπο τις πρωτοβουλίες της ομογένειας. Έτσι. Ακούσαμε κάτι, αυτό θα φανεί σε μια πρόσφατη συνέντευξη του, δεν θυμάμαι ποια μέρα ακριβώς, του Υπουργού των Εξωτερικών του κ. Δένδια στο Sky, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση για τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής δεν μπορεί να γίνει ερήμην της Κύπρου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η δήλωση? Ότι ο Υπουργός ξέρει ότι κάποιοι το προωθούν ερήμην της Κύπρου. Δεν βγαίνει κανείς να κάνει μια τέτοια δήλωση. Όπως και δεν βγαίνει αντίστοιχα, όπως σας είπα την άλλη φορά, όπως το έγραψα, ο Υπουργός να κάνει επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του πόσο φιλικό είναι το κλίμα με την Τουρκία, αν αυτό πραγματικά ισχύει. Βγαίνει και το λέει επειδή δεν ισχύει και προσπαθεί να το εδραιώσει. Άρα αντίστοιχα και τώρα βγαίνει και προειδοποιεί ότι δεν μπορούμε να πετάμε έξω την Κύπρο στο ενεργειακό, γιατί κάποιοι προφανώς επιχειρούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά είναι σημεία που θα πρέπει κανείς να τα λάβει υπόψη και να τα παρακολουθεί στενά και να βλέπει σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουν. Και εγώ νομίζω ότι κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει έτσι, το ξέρω ότι το κάνετε, αλλά είναι, νομίζω, μέχρι τις εκλογές σε όλους τους υποψηφίους και πολιτικούς προσκεκλημένους σας να θέτετε αυτό το απλούστατο ερώτημα. Τι περιέχει στο ενδεχόμενο συζήτησης με την Τουρκία η ατζέντα? Έχουμε ακούσει παλαιότερες δηλώσεις όπου λέγεται ότι οι θαλάσσιες ζώνες και εξώματος πρωθυπουργού είναι αντικείμενο των διερευνητικών. Άρα αυτά συζητούνται χρόνια πίσω, δεν είναι σημερινά λάθη, αν θέλετε. Λέει εδώ ο Νικόλας, να θυμίσω πως εδώ στη χώρα η μη αναβάθμιση σε Viper των τουρκικών αεροσκαφών πήγαινε πάντα πακέτο με τιμή προμήθεια νέων F-16 και αυτό θεωρούνταν νίκη της Ελλάδας και του Λούμπι στη ΣΥΠΑ. Τώρα αποτελεί αμεληταία ποσότητα. Να πω εγώ στον Νίκο ότι εδώ δεν μιλάμε για αναβάθμιση σε Viper των τουρκικών αεροσκαφών F-16. Έτσι. Μιλάμε για μια μερική αναβάθμιση του συστήματος των ραντάρ. Το λέω έτσι χοντρικά, δεν είναι μόνο ραντάρ. Τον υφιστάμενο F-16 και όχι αναβάθμιση του σε Viper. Μη σε μπερδεύει, Νίκο. Είναι το ότι το Ανατολού, το κρατικό πρακτορείο της Τουρκίας, έπαιξε με τον τίτλο του και δυστυχώς στην Ελλάδα με κακό τρόπο, καλόπιστα θέλω να φαντάζομαι, το αναπαράγαμε. Δεν είναι έτσι όμως. Κύριε Παύλο, κοιτάξτε τώρα, αυτό που θέσατε, ναι, είναι σωστό. Και όλος παραδόξως, μέχρι στιγμής στην προεκλογική ατζέντα, τα εθνικά δεν τίθενται. Και δεν λέει κανείς να τεθούν τα ζητήματα που αφορούν απόρριτα σχέδια. Αλλά ποια είναι η γραμμή που έχουν τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, έχει ενδιαφέρον, διότι όλοι κλείνουν τη Χάγη σε κάθε πτώση, έτσι. Αλλά έτσι, τι περιλαμβάνει η Χάγη δεν μας λένε. Και έχω πει εδώ, και θέλω εσείς τώρα να το ενισχύσετε ή να το αποδυναμώσετε. Έχω πει ότι το μυστικό στην ιστορία είναι αν ποτέ φτάναμε, γιατί είναι ένα ερώτημα αν θα φτάναμε στη Χάγη, αν η Τουρκία το επιθυμεί, αλλά αν ποτέ φτάναμε, είναι το περίφημο συνυποσχετικό. Ό,τι γραφτεί εκεί με βάση αυτό θα αποφασίσουν οι δικαστές. Όχι θα αποφασίσουν οι δικαστές γενικώς και αορίστως, αλλά με βάση το τι θα γράφει το συνυποσχετικό Ελλάδας-Τουρκίας. Έτσι, ας ξεκινήσω από το πρώτο. Ξέρετε, η Χάγη είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για να πας στην Χάγη πρέπει να έχεις διασφαλίσει ότι μπορείς να επηρεάσεις πράγματα τουλάχιστον στον βαθμό που ο αντίπαλός σου, να το πω έτσι, επηρεάζει. Δηλαδή, πρέπει να έχεις εφοδιάσει την διεθνή σου βιβλιογραφία, πρέπει να έχεις βάλει καθηγητές σου και ειδικούς να έχουν γράψει πράγματα και όχι να βασίζεσαι μόνο στις υπάρχουσες νομολογίες, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ συμφέρουσες για την Ελλάδα, να σας το πω. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Επομένως, όταν ως χώρα δεν έχεις δουλέψει στρατηγικά τα προηγούμενα χρόνια να επενδύσεις σε ένα think tank
το οποίο θα επηρεάσει την Χάγη υπέρ των δικών σου συμφερόντων και όχι υπέρ των συμφερόντων μεγαλοεπιχειρηματιών και ένθεν κακήθεν, όπως είπα την προηγούμενη φορά, και που θα θέσουν ακόμη και το ζήτημα, γιατί ακούστηκε αυτό, το αναφέρω και στο κείμενο, κάποιοι είπαν μα δεν υπάρχει θέμα με τις θαλάσσιες ζώνες και να πάνε στη Χάγη αυτά και το δικαστήριο θα δώσει αυτό το οποίο είναι νόμιμο στην Ελλάδα. Δηλαδή πηγαίνουμε, να το πω έτσι ξεβράκωτοι, διότι θεωρούμε ότι το δικαστήριο είναι ένα απόλυτα ηθικό όργανο που θα λάβει υπόψη τις θυσίες των Ελλήνων και την παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή και θα αποδώσει τα δίκαια. Διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν θα το κάνει όμως αυτό το δικαστήριο, διότι μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία, παίζοντας πολύ έξυπνα, χρηματοδοτεί, επηρεάζει και δεν έχει μόνο τους δικούς της ερευνητές, αμείβει και ξένους, καλοθελητές, Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν τους κύκλους, τους επηρεάζουν. Λοιπόν, άρα να έχει υπόψη του ο ακροατής ότι όταν λέμε Χάγη, εννοούμε ένα απείρως πολύπλοκο σύστημα, όπου η Ελλάδα, αν δεν έχει, να το πω έτσι, όχι μόνο κλείσει τους κόλπους της, αλλά αν δεν έχει κλείσει και τα χωρικά ύδατα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, τότε, να το πω έτσι, βάζει ένα ρεβόλβερ στο κεφάλι της και κοιτάζει να δει αν η σφαίρα, ας πούμε, θα σκάσει ή αν θα είναι στην επόμενη θηνή. Μάλιστα. Εγώ έτσι το βλέπω. Όσον αφορά το συνυποσχετικό, νομίζω ότι είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη και υποχρέωση του υποψήφιου για την κυβέρνηση της χώρας να διασαφινιστεί ακριβώς τι προτίθεται να κάνει κανείς. Δηλαδή, κατ' εμέ, το μόνο λογικό, το μόνο αποδεκτό είναι το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Τίποτε άλλο. Τη στιγμή, μάλιστα, που η Τουρκία έχει, όπως είπατε, 12 ναυτικά μίλια σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα ήδη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Σαχίνη, εγώ βλέπω κάτι εδώ. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ασχολούμαστε και να μυρικάζουμε, να ψάχνουμε να δούμε, θα δώσουν οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν. Οι Αμερικανοί θα κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως και κάναν και ό,τι θέλαν και με εμάς, όπως και στρατιοκοποιήθηκε αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, έτσι. Πετύχαν οι στόχοι και μην εκπλαγείτε αν σταδιακά και η επόμενη κυβέρνηση θα αρχίσει να αποστασιοποιείται από το ζήτημα της Ουκρανίας και να επαναπροσεγγίζει τη Ρωσία, γιατί θα έχουν αντιληφθεί το λάθος τους. Αλλά το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Μιλούσα εχθές το πρωί με άνθρωπο ο οποίος έζησε το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη σε παιδική ηλικία και μου έλεγε απίστευτα πράγματα. Ήταν, ξέρετε, στα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης, όταν έγιναν, οι Ρωμιοί της πόλης παραθέριζαν ακόμη στα Πριγκυπόνησα. Δεν είχαν επιστρέψει στην πόλη. Λοιπόν, ο λόγος που όλοι οι Ρωμιοί που παραθέριζαν στα Πριγκυπόνησα σώθηκαν ήταν διότι έτυχε τότε ο Τούρκος νομάρχης της περιοχής να πει στα τρία καράβια θετών και λοιπόν παλαβών, οι οποίοι έσπευδαν προς τα εκεί για να μαγαρίσουν τους ανθρώπους, τους είπε σηκωθείτε και φύγετε από εδώ, δεν πρόκειται να αποβείτε. Και έτσι σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο δε άνθρωπος αυτός που μου τα αφηγεί το αυτά εχθές μου έλεγε ότι ο πατέρας μας, είχε και μια αδερφή αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας μας μου λέει είχε προμηθευτεί μπετόνι βενζίνης για να μας κάψει στο ενδεχόμενο του να μην μας μαγαρίσουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, αυτές είναι βιοπραγίες οι οποίες γίνανε όχι προχθές, γίνανε χθες όταν μιλάμε για άνθρωπο που μου τα διηγείτε στο τηλέφωνο. Κύριε Παύλο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω μία αυτό κουβέντα. Το λέω για να, ναι, σαφές. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Θέλω μία κουβέντα σας, ή δυνατόν τηλεγραφικά. Ο Σοϊλού χθες, που πριν μερικές μέρες είδε τον Νότι Μηταράκη, ο συναρμόδη για το μεταναστευτικό, είπε η Δυτική Θράκη είναι δική μας. Το είπε σε συνέδριο του κόμματός του. Και κάτι θέλατε να πείτε για τη Θράκη. Ασφαλώς και ήθελα να πω. Αφενός ήθελα να πω ότι πολύ καλή επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών στην Ύμβρο, αλλά η Ύμβρος και η Τένεδος, μην ξεχνάμε ότι όφιλε η Τουρκία βάσει του άρθρου 14 της Λοζάνης να διατηρήσει την ελληνική μειονότητα και να υπάρχει ελληνική διοίκηση στο νησί, εν πάση περιπτώσει από ντόπιους Ρωμιούς εννοούμε. Λοιπόν, αυτό δεν τηρήθηκε και είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάσταση όπου προσπαθούμε επικοινωνιακά να καλύψουμε και να αναδείξουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ή την λύση του αν θέλετε, όταν απλώς η Ελλάδα και καλώς πράττει
επιδοτεί ύστερα από 6 μήνες διαμονής οποιονδήποτε Έλληνα θέλει να ζήσει στην Ήμβρο, και γι' αυτό και εμφανίζεται ένας πληθυσμός 400 ψυχών, και δηλαδή εν ολίγης σιγά το πράγμα όταν ο Τούρκος σου λέει ότι η Δυτική Θράκη είναι δική μου. Και αν δείτε ποιοι συνόδευαν τον ανώτατο αξιωματούχο προχθές, ο οποίος βρέθηκε στην Θράκη, τον Σαντόπ, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Εκεί φυσικά αποδεικνύεται και ο τραγέλαφος της ελληνικής πολιτικής, όπου ήταν όλοι οι υποψήφοι των ελληνικών κομμάτων, ήταν υποψήφοι ελληνικών κομμάτων και στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άνθρωποι προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ασπάζονται αυτή την ιδέα. Το ξαναλέω και κλείνω με αυτό. Η Τουρκία δεν δαπανά δραχμή η οποία δεν σκοπεύει την νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν δαπανάει το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας χρήματα για βίλες από μίζες και για πισίνες και εξοχικά. Αφήνει το λαό να πεινάει, αλλά δαπανά τεράστιο χρήμα για μια πάρα πολύ σοβαρή στρατηγική επαναφοράς της στα μεγέθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εάν δεν σκεφτούμε δημιουργικά, out of the box, και να θέσουμε στρατηγική με τακτικούς ελιγμούς, κύριε Σαχίνη, απλώς θα βαστάμε μια γραμμή άμυνας για όσο αυτή αδέξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παύλο, για τη σημερινή μας συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές, γιατί δυστυχώς είναι τέτοιες οι εξελίξεις. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Παύλος από το Όσλο. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αληθώς, να είστε καλά.